Καλημέρα. Τετάρτη πριν από τις εκλογές, τον πρώτο γύρο των εκλογών, και είμαστε μαζί με τον Εμίλιο Περδικάρη, δίπλα στον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Να πω ότι είναι υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην το ξέρει. Καλημέρα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κάθε καλό. Και να ξεκινήσω λέγοντας, ρωτώντας δηλαδή, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι θα είστε πρώτος και με μια μεγάλη διαφορά. Ποιος θα είναι δεύτερος? Ποιος θα είναι ο αντίπαλος στο δεύτερο γύρο? Ξέρετε τι, να σας πω μια πολύ μεγάλη μου αλήθεια. Οι δημοσκοπήσεις όταν τις διαβάζω δεν δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Να το πω αλλιώς. Μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο. Ναι. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στο τέλος ξερίζουμε τον γαμπρό. Η Αθήνα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Εμείς έχουμε δώσει όλο μας το είναι. Πιστεύω πραγματικά έτσι τώρα πλησιάζουμε και προς το τέλος ότι έχουμε δώσει τους καλύτερους μας εαυτούς. Και προφανώς πιστεύουμε ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες θα κάτσουν, θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Γιατί οι εκλογές δεν είναι καλυστία. Εντάξει, από την άλλη μεριά το λέω γιατί. Θα το συζητήσουμε εμείς με τον Εμίλιο για να τον παρασύρουμε να μας πει τίποτα. Ναι. Κασιδιάρης. Και έχουμε και υλικό κιόλας. Ναι, ναι. Κασιδιάρης, Γερουλάνος ή Ηλιόπουλος. Ναι. Τα είπαμε την αντίστροφη σειρά. Θεωρητικά με βάση τις δημοσκοπήσεις παίζουν, τουλάχιστον οι δύο από τις τρεις παίζουν στα ίδια επίπεδα. Εγώ θα έλεγα και τρεις. Θεωρητικά. Ναι. Θα έλεγα και τρεις. Δεν ξέρω εσύ ποιον ξέρεις. Εγώ θα έλεγα ότι με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις προηγείται ο Γερουλάνος, αλλά δεν μπορείς να το πεις με σιγουριά, διότι αυτή τη στιγμή είναι οι διαφορές πάρα πολύ μικρές. Είναι ένα εκλογικό σώμα το οποίο είναι περίεργο στο συγκεκριμένο Δήμο, στη συγκεκριμένη περιφέρεια, γιατί ταυτίζεται με την Α' Αθήνας. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, τις οποίες τις ξέρουμε και τις καταλαβαίνουμε όλοι. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Κυριακή για να δούμε τι ακριβώς. Ποιον λες να προτιμάει, και το λέω έτσι γιατί οι συνεντεύξεις. Ωραία είναι αυτή η κουβέντα που την κάνει. Γιατί. Αυτές οι κουβέντες στο ίντερνετ δεν έχουν τα τηλεοπτικά χαρακτηριστικά. Έχουν πιο χαρακτηριστικά συζήτηση. Ναι, αλλά ξέρετε τι. Να δούμε λίγο ποια είναι η μεγάλη εικόνα, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Ότι την επόμενη μέρα, όλοι εμείς που τώρα είμαστε αντίπαλοι, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Mm-hmm. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε. Προφανώς. Και οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες θα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις από όλους μας. Να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και αυτό είναι το στοίχημα για μας. Ξέρετε, εγώ είμαι σχεδόν 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και τη μάχη για τη συνεννόηση και τη συνένεση. Δεν άρχισα να τη δίνω προχτές, δεν την ανακάλυψα όψιμα τη χαρά αυτή με τον Κλισθέν και την αναλογική. Ο νικητής είναι ο δήμαρχος και ο χαμένος είναι. Και υπάρχει και η παράμετρος της απλής αναλογικής που μπορεί να δυσκολέψει κάποιες κρίσιμες αποφάσεις. Σωστά. Γι' αυτό και εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να μας δώσουν οι Αθηναίοι και Αθηναίες μια ξεκάθαρη εντολή. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν θέλουμε πραγματικά να γυρίσουμε την πόλη ανάποδα, θα χρειαστεί να σπάσουμε αυγά. Ναι. Θα χρειαστούν και συγκρούσεις. Και χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μας πείτε δύο-τρία αυγά που θα σπάσετε. Ξεκινήσουμε από το προφανές. Καθαριότητα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί την αυτοκριτική μας και να το πούμε δυνατά. Αποτύχαμε. 40 χρόνια τώρα έχουμε ακριβώς το ίδιο σύστημα. 40 χρόνια τώρα έχουμε ακριβώς την ίδια οργάνωση. 40 χρόνια τώρα έχουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Ποιο θέμα επανέρχεται και επανέρχεται ξανά και ξανά και ξανά? Η καθαριότητα. Ως το πολύ μεγάλο ζητούμενο. Ως αυτό που είναι αυτονόητο σε άλλες χώρες. Ωραία. Πώς, τι θα αλλάξετε? Θα βάλετε ιδιώτες, ας πούμε, μέσα? Θα συνεργαστείτε με ιδιώτες? Εμείς λέμε το εξής, ότι θα πρέπει να δώσουμε όλα τα μέσα, όλα τα εργαλεία στους εργαζόμενους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και με αποτελεσματικότητα. Και ναι, εφόσον χρειαστεί, μπορούμε να προχωρήσουμε και συμπράξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχουμε λόγο να δαιμονοποιούμε τίποτα. Δεν έχουμε λόγο να ζούμε φοβικά. Κύριε το αντίθετο, έτσι. Προσωπικά, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Για να παίρνουμε όλη θέση, επειδή είπαμε ότι είναι συζήτηση παραπάνω. Εμίλια. Προφανώς είναι έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω για το θέμα της ασφάλειας όμως. Γιατί το θέμα της ασφάλειας απασχολεί τους περισσότερους Αθηναίους. Υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες, όπως τα Εξάρχεια, ας πούμε, έχουν χαρακτηριστεί γκέτο. Και είχαμε και τα χτεσινά περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας, όπου θύμα ουσιαστικά ήσασταν κι εσείς με τον βανδαλισμό του εκλογικού σας περιπτέρου. Θέλω να μας σχολιάσετε αυτό, καταρχάς, την κίνηση αυτή. Γιατί τόσο μένος, γιατί τόσο μίσος, γιατί ακριβώς συνέβη αυτό και πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο. Αν έχετε ένα σχέδιο ξεχωριστό δηλαδή από την κεντρική εξουσία, από την πολιτεία, ή αν θα συνεργαστείτε με την πολιτεία για αυτό το πράγμα. Να πούμε πρώτα απ' όλα το εξής, ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι προσωπικό. Εντάξει, προφανώς εμένα προσωπικά μου δημιουργεί πολύ μεγάλη οργή
ξεχυλίζω, επειδή δεν μπορώ να μασάω τα λόγια μου, από αγανάκτηση με το θράσος κάποιων να γράφουν το όνομα του δολοφόνου του πατέρα μου πάνω στο δικό μας εκλογικό περίπτερο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους πάρα πολύ ανοιχτά και πάρα πολύ ειλικρινά για το τι βιώνει σήμερα η πόλη. Έχουμε ένα κρουπόσκολο, μια ομαδούλα από κουφοντονάκια, τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν και να απειλούν όλους μας. Και όλο αυτό δεν είναι τόσο αθώο, έτσι. Mm-hmm. Μην έχουμε καμία αυταπάτη. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που συνδέουν τους βανδαλισμούς στη Βουλή με τις Μολότοφ, με τις καταστροφές, με τα μπάχαλα, με την ΑΣΟΕ, το παρεμπόριο και με το ίδιο το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία με εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους ανθρώπων, εμπόρους όπλων. Και ποιο είναι το λάθος το οποίο γίνεται? Το λάθος το οποίο γίνεται είναι ότι πολιτικοποιούμε και ιδεολογικοποιούμε τη συζήτηση. Λες και υπάρχει αριστερή, λες και υπάρχει δεξιά ασφάλεια. Λες και η ασφάλεια δεν είναι καθολικό δικαίωμα όλων, πέρα και πάνω από κόμματα και ιδεολογίες. Αλλά διαπιστώσει τέλος. Τι προτείνουμε? Νούμερο 1. Ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά καινοτόμο, να το πω αυτό. Τέτοια κέντρα λειτουργούν σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Για να συντονίζονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, γιατί εσείς το ξέρετε με την εμπειρία σας και οι δύο. Έχεις ένα κτίριο το οποίο είναι υποκατάληψη. Μπαίνει η αστυνομία μέσα και το κενώνει, όπως έκανε πρόσφατα. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, όχι την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα, πρέπει να μπει μέσα και να σφραγίσει το κτίριο. Σωστά. Αυτό τι προαπαιτεί? Να συντονιζόμαστε, να είμαστε όλοι οργανωμένοι. Νούμερο 2. Συνεργασία μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας. Τώρα, η δημοτική αστυνομία, μεγάλο ζήτημα, έτσι, γιατί στην ουσία κάποιους λίγους υπαλλήλους έχετε, πόσοι έχουν απομείνει? 350. Περιμένουμε μια υπουργική απόφαση, η οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ για να γίνουν 450. Είναι ικανοί άνθρωποι, είναι άξιοι άνθρωποι, άνθρωποι που μπορούμε να εμπιστευτούν. Αρκεί και εμείς να καταλάβουμε ότι η δημοτική αστυνομία δεν είναι ένας πρακτικός μηχανισμός. Δεν είναι μόνο για να γράφει κλήσεις, κύριε Βαγγελάτο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχει 29 αρμοδιότητες και πρέπει να τις ασκήσει. Θα χρειαστείτε προσωπικό για όλα αυτά? Ενδεχομένως, ναι. Ξεκάθαρα. Σήμερα ο νόμος λέει ότι οι Δήμοι είναι ελεύθεροι να κάνουν τις προσλήψεις που χρειάζεται να κάνουν, τουλάχιστον ως προς τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν. Αλλά από εκεί και πέρα, να είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε λίγο και τα μυαλά μας. Τι γίνεται σήμερα στο πεδίο του Άρους με μεγάλη επιτυχία? Έχουμε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. Έχει αποτελέσματα? Έχει. Γιατί δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό ως παράδειγμα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας? Τους πόρους τους έχει. Δεν λέω ότι από μόνο του αρκεί. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα. Και μια από τις μάχες που δίνω χρόνια είναι να αποδαιμονοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν εργαζόμενοι. Γιατί εμείς εδώ είμαστε ιδιωτικός τομέας. Πολύ απλά. Γιατί ξέρουμε πως και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Και ο επιχειρηματίας συνεισφέρει φόρους στο κράτος. Αλλά χρήμα έχει ο Δήμος. Να σας απαντήσω, αλλά μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα ψευτοδίλημα. Λέμε το κακό δημόσιο, το καλό ιδιωτικό. Ναι. Έτσι. Ή το κακό ιδιωτικό, το καλό δημόσιο. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο έχουμε μπει σε μια λογική να κανιβαλίζουμε ένα τον άλλον. Το μέλλον είναι συνεργασία. Προφανώς. Όλα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. Αυτή είναι και η νέα φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Αυτή είναι ακόμα και η νέα φιλοσοφία των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Λεφτά υπάρχουν, που λέγει και κάποιος παλιά, κάποια στιγμή. Μακριά από μένα να σας πω ότι λεφτά υπάρχουν. Παναγία μου, όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Δεν λέμε απλώς τι θέλουμε να κάνουμε, αυτό είναι το εύκολο, έτσι, είναι το ευχολόγιο, τσάμπα κόπος. Λέμε και πώς θέλουμε να το κάνουμε, πόσο θα κοστίσει, έχουμε μετρήσει δηλαδή κάθε δράση, κάθε έργο, κάθε παρέμβαση. Τα έχετε συμπεριλάβει και αυτά, για παράδειγμα, μια ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Τα πάντα. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που το κάναμε αυτό και το κάναμε πάρα πολύ συνειδητά είναι γιατί θέλουμε να έχουμε έναν οδικό χάρτη, ένα μπούσουλα για την επόμενη μέρα και θέλουμε αυτός ο μπούσουλας να επιτρέπει και να διευκολύνει και τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να μας αξιολογούν και να μας κρίνουν. Μάλιστα. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στην αυτοδιοίκηση, ξέρεις, δεν έχεις αυταπάτες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε αντιμετωπίσει. Είσαι πολύ κοντά στα προβλήματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε αντιμετωπίσει. Βλέπεις το δημότη, βλέπεις το πρόβλημα, είσαι μέσα σε αυτό. Δεν έχεις. Όταν ξεκίνησα στην Περιφέρεια Θεάς Ελλάδας το 2014, είχαμε 200 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Και τώρα, να είμαστε καλά, έχουμε φτάσει στο 1 δις.
Μάλιστα. Είμαστε οι πρώτοι σε προφητικότητα σε κονδύλια του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έτσι, έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και προφανώς να το πω γι' αυτό, αυτή η δουλειά δεν έγινε μόνο από μένα. Έγινε από μια ομάδα αφοσιωμένων ανθρώπων. Ναι. Όμως το σημαντικό είναι να ξέρουμε πάρα πολύ καλά πού πατάμε και τι γυρεύουμε. Σε αυτή την ομάδα που λέτε, εφόσον αναλάβετε το Δήμο, θα χωρούσαν ενδεχομένως κάποιοι, όχι απαραίτητα συνυποψήφοι σας, ανθυποψήφοι μάλλον για να με ακριβείς με τους όρους, αλλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός αυτή τη στιγμή του δημοτικού συστήματος εντός εισαγωγικών, αλλά θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Αθήνα, κάποιες προσωπικότητες για παράδειγμα. Η Αθήνα μας χωράει όλους. Και εμείς, ξέρετε, από την πρώτη στιγμή κάναμε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, δεν είναι από αυτά που το ανακαλύπτει κανείς μετά τις εκλογές. Ο συνδυασμός μας, οι 74 άνθρωποι που είναι υποψήφοι στο Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο και άλλοι 150 περίπου που είναι υποψήφοι στα διαμερίσματα, είναι ο πλέον υπερκομματικός και πολυσυλλεκτικός συνδυασμός που έχει ποτέ δοκιμαστεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικά βιώματα, που όλους μας όμως μας έχει ενώσει ένας κοινός προορισμός. Να πάμε την Αθήνα ψηλά. Ένα λεπτό να το κάνω. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όχι, εγώ να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Γιατί, ας πούμε, λέμε για το θέμα της ασφάλειας και σας έχω ακούσει και εσάς και άλλους υποψήφιους να λένε ότι ένα βασικό πρόβλημα της Αθήνας είναι ο φωτισμός. Είναι μια σκοτεινή πόλη Αθήνα. Ναι. Και άκουσα μια κριτική ότι τον αντιδήμαρχο που ήταν υπεύθυνος γι' αυτά τον έχετε υποψήφιο στο συνδυασμό σας. Που τον είδα χθες να εγκαινιάζει ένα έργο μεγάλο για τον φωτισμό της Αθήνας. Αλλά αναρωτήθηκα, βρε παιδάκι, έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια για να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει πέρσι, πρόπερσι, τώρα, 3 μέρες πριν τις εκλογές. Σαν τη σύνταξη, τη 13η που δεν είναι σύνταξη. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί την ακούω αυτή την κριτική, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να προσωποποιείς μια κριτική, ειδικά όταν μια προσπάθεια ξενίζει κάποιους. Γιατί τι γίνεται σήμερα, τι είναι αυτό που έχει παραξενέψει διαφόρους, ότι ο δικός μας συνδυασμός αποτελείται από άτομα που το 2014 ήταν σε 4 διαφορετικές παρατάξεις. Ναι. Άτομα που τώρα έχουν ενώσει δυνάμεις τους. Και βεβαίως, όταν είσαι κομμάτι μιας ομάδας, ξέρεις πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι ο υπεύθυνος για το φωτισμό εξαρτάται από τον υπεύθυνο των οικονομικών. Εδώ αρχίζει γιατί, η μη λύση που λέμε. Γιατί ναι μεν ο υπεύθυνος για τα φώτα θα τα βάλει, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά πρέπει να τα προμηθευτεί. Τι θέλω να πω, ότι ένας Δήμος είναι μια ομάδα. Μια ομάδα η οποία πρέπει να έχει προφανώς έναν επικεφαλής και η οποία πρέπει να έχει προφανώς και ένα σχέδιο. Και οι ομάδες κάνουν τη διαφορά. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μου κάνει εντύπωση, πάντως άκουγα τον αντιδήμαρχο χθες που το έλεγε. Το λέω πάλι για αυτή τη δαιμονοποίηση με τους ιδιώτες και τα υπόλοιπα, όπου εξηγούσε ότι έχει γίνει σύμπραξη. Ένα ΔΙΤ πάλι. Ναι, με ναι. τον ιδιωτικό τομέα και ότι στο Δήμο δεν θα κοστίσει τίποτα αυτό. Γιατί επειδή βάζουν λάμπες LED, οι οποίες έχουν χαμηλότερη κατανάλωση, στην ουσία ο ιδιώτης θα πληρωθεί από την εξοικονόμηση στα ποσά του ρεύματος. Δηλαδή, πόσο απλά πράγματα υπάρχουν που καθόμαστε και τα κοιτάμε. Αγγυλώσεις γραφειοκρατικές και πολιτικές. Και τα δαιμονοποιούμε. Και μετά λέμε, μα είναι δυνατό, ήταν τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο καλό και εμείς δεν το κάναμε. Ξέρετε τι, είμαστε λίγο παγιδευμένοι σε μια συζήτηση η οποία γίνεται με τους όρους δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 90. Ο κόσμος όμως έχει αλλάξει και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Εμείς ένα αντίστοιχο σχέδιο για τον ηλεκτροφωτισμό το έχουμε ήδη δρομολογήσει στην περιφέρεια της Θεάς Ελλάδος. Ναι. Και εκεί, σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, το οποίο είναι και ατελείωτο, έτσι, γιατί είναι και η δεύτερη έκταση περιφέρεια της χώρας, έχουμε καταφέρει όχι μόνο πολύ σημαντική εξοικονόμηση πόρων, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε καταφέρει εκεί που το 20% κανονικά το δικό δικτύου ή τρασπον ήθιστε να είναι σβηστό, πιστεύουμε ότι θα είναι σβηστό το 5% ή το 3%. Αυτό έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες. Καλύτερη υπηρεσία στον κάτοικο, στον επισκέπτη, στον εργαζόμενο, στον τουρίστα. Ξέρετε τι λένε σήμερα όλοι οι επισκέπτες, οι τουρίστες που έχουν στην Αθήνα. Άμα δείτε τις έρευνες, δεν ξέρω αν τις έχετε δει. Λένε, εγώ τώρα το μεταφράζω σε απλά ελληνικά, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λένε πάρα πολύ ωραία η Αθήνα, σούπερ, καταπληκτική ακρόπολη και τι καλή και θερμή και φιλόξενοι Έλληνες. Αλλά τι πόλη είναι αυτή. Μια πολύ βρώμικη που ο καθένας καπνίζει όπου θέλει, που η πόλη του ό,τι να είναι. Μα εμείς τι θέλουμε, άμα θέλουμε πραγματικά μεσοπρόθεσμα. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς αλλάζει τις νοοτροπίες, γιατί είναι και θέμα νοοτροπίας. Αλλάζει. Είναι θέμα αστυνόμευσης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει ο ίδιος ο Δήμος. Mm-hmm. Πάρτε τη διαφορά ανάμεσα στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο μετρό και στο ηλεκτρικό. Γιατί σεβόμαστε όλοι περισσότερο το μετρό από ότι σεβόμαστε το ηλεκτρικό? Γιατί το μετρό είναι ένα καλά οργανωμένο σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο για όλους εμάς. Να πω κάτι συγκεκριμένο. Γκράφιτι. Μια μορφή τέχνης. Και μια μορφή βανδαλισμού. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι παντού. Εδώ έχει
ξεφύγει τελείως. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Όχι μόνο έχει ξεφύγει, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν κάνετε Google Athens Graffiti Olympics 2018, θα δείτε ότι είναι μια ομάδα από Γερμανούς οι οποίοι έρχονται για μία εβδομάδα κάθε χρόνο στην Αθήνα. Τουρισμός γκράφη. Και μας αλλάζουν τα φώτα. Θεματικός τουρισμός, επιτέλους. Είναι ασύλληπτο. Έρχονται και ουσιαστικά βανδαλίζουν, μουτζουρώνουν, όπως θέλετε πέστε το, όλη την πόλη. Λοιπόν, γιατί το κάνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα και δεν το κάνουν ξέρω στο Βερολίνο? Εντάξει, είναι καλύτερος αυτός ο θεματικός τουρισμός από τον τουρισμό που είχαν πει με τις Μολότοφ στα εξάρχεια. Καλά, θα μου πείτε ότι υπάρχουν πάντα χειρότερα. Ναι, εντάξει, δέχομαι. Αλλά έχετε δίκιο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ωραία, αυτό. Γιατί λοιπόν το κάνουν? Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για τα γκράφιτι? Ό,τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Για την κακή μορφή των γκράφιτι, γιατί ξαναλέω, είναι τέχνη. Ό,τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή... Κάνεις πρώτα απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπατε, τη διάκριση ανάμεσα στο street art και τη μουτζούρα, τον βανδαλισμό. Τι έχουν κάνει λοιπόν οι άλλοι? Δεν χρειάζεται πάντα να καλύπτουμε την πυρίτιδα. Έχουν προβλέψει ειδικούς χώρους, συγκεκριμένους χώρους μέσα στην πόλη, που επιτρέπεται αυτή η μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Και από εκεί πέρα είναι κάθετη ότι απαγορεύεται σε όλη την υπόλοιπη πόλη. Πώς το αστυνομεύεις αυτό, πώς το εντοπίζεις, τι κάνεις? Δύο πράγματα μπορείς να κάνεις. Πρώτα απ' όλα, πρόληψη. Υπάρχει το anti-graffiti περνίκι. Κάποτε, πριν μερικά χρόνια, ναι. Γιατί το έχω ξαναξοπλίσει στο παρελθόν στην αυτοδιοίκηση, ήταν πάρα πολύ ακριβό. Πλέον ευτυχώς έχει φτηνίνει. Το anti-graffiti βερνίκη σημαίνει πρακτικά ότι ο άλλος δεν μπορεί να γράψει πάνω. Ναι. Άμα γράψει με σπρέι, δεν μένει. Άμα γράψει με κάτι άλλο, με μπογιά, μπορείς λίγο με το νερό να το αφαιρέσεις. Το δεύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να υπάρχει ξεκάθαρη αστυνόμευση. Γιατί όλα αυτά, ακόμα και οι βανδαλισμοί, πολλά από αυτά υπογράφονται. Ναι. Έχουν υπογραφεί. Άρα λοιπόν μπορείς να ανακαλύψεις ποιος κάνει τι. Αρκεί να υπάρχει ένας νόμος. Είναι το λεγόμενο tagging. Ναι, αρκεί να υπάρχει ένας νόμος, μετά θα τον τιμωρεί. Και να είναι και πολύ σαφής το δικαστήριο. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένας νόμος. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Αλλά και ο Δήμος δεν μπορεί αιωνίως να κρύβεται πίσω από τους αρμοδιότητες και να λέει «Α, δεν φταίω εγώ, το κακό κράτος, ο κακός νομοθέτης, δεν μου έχει κάνει τον νόμο, άρα σηκώνω τα χέρια ψηλά». Ο Δήμαρχος πρέπει να υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του, να βγει εκεί έξω και να δώσει τις μάχες του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η πόλη δεν μπορεί να βανδαλίζεται και να μουτζωρώνεται. Δηλαδή, αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Θέλω να συζητήσω. Όχι, να το πούμε δύο λεπτάκια. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι κανονικό. Δεν μπορεί να συμφιλειωνόμαστε με αυτή την εικόνα. Μπορεί να, ο καθένας από εμάς να έχει να πει χίλια μύρια για τους βουλευτές, για τις αποφάσεις που παίρνουν, για τους νόμους που ψηφίζουν. Όμως η Βουλή είναι ένα σύμβολο της δημοκρατίας. Εγώ δεν μπαίνω καν σε αυτή την κουβέντα. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε. Δηλαδή, ούτε καν αυτή η σύγκριση. Είναι αυτό που είναι και είναι βαρύτατο. Δηλαδή, τέλος πάντων, πάμε από ένα ερώτημα τελευταίο. Ναι. Ξεκινήσει. Επειδή μιλήσατε και για αρμοδιότητες, θέλω να το προχωρήσω λίγο πιο πέρα. Να κάνουμε την υπόθεση ότι πράγματι είστε δήμαρχος την επόμενη μέρα. Κάποια στιγμή γίνεται και πολιτική αλλαγή, θα γίνουν αργά ή γρήγορα, θα γίνουν εκλογές. Είναι κάποια στιγμή που θα πάει. Άρα λοιπόν θα αλλάξει και η κυβέρνηση. Είστε έτοιμος να συγκρουστείτε με την κυβέρνηση αν χρειαστεί να απαιτήσετε πόρους και αρμοδιότητες, κυρίως τις αρμοδιότητες για την Αθήνα? Γιατί ακούμε και για το Μητροπολιτικό Δήμο, για παράδειγμα, βλέπουμε και την Περιφέρεια Αττικής. Δεν βλέπουμε όμως μια ενίσχυση αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης τέτοια η οποία να επιτρέψει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Λέγαμε για την ασφάλεια, για τα ΣΔΙΤ και όλα αυτά. Να δώσω δύο παραδείγματα πρώτα απ' όλα. Βεβαίως. Δύο πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα. Και εγώ έχω ζητήσει και από τους συνυποψηφίους μου, ή όπως πολύ σωστά είπατε, τους ανθυποψηφίους. Ακούγεται, δεν είναι τόσο έβηχο. Ναι, αλλά είναι ο ακριβής όρος. Τα σωστά ελληνικά είναι αυτά. Το έχω ζητήσει να το υιοθετήσουμε όλοι, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι δήμαρχος και ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Νούμερο 1. Αυτή τη στιγμή έχουμε δρόμους στην Αθήνα που το δόστρωμα είναι ευθύνη της περιφέρειας, η νησίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η υπόγεια διάβαση του Υπουργείου Υποδομών και το πεζοδρόμιο του Δήμου. Όλο αυτό τώρα δεν έχει γίνει τυχαία. Δεν έχει γίνει από σύμπτωση. Έχει γίνει γιατί γενιές και γενιές διοικούντων θέλουν να μπορούν να αποποιούνται την ευθύνη, να ρίχνουν την μπάλα στην κερκίδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς έχουμε προτείνει το εξής πάρα πολύ απλό. Μία τροπολογία χρειάζεται όταν περνάνε τόσο στη Βουλή κάθε μέρα. Ό,τι είναι εντός των χωρικών ορίων του Δήμου της Αθήνας να είναι αρμοδιότητα του Δήμου της Αθήνας. Τελεία και παύλα. Να ισχύει στα αλήθεια τα παράπονα στον Δήμαρχο. Ένα δεύτερο το πρέπει να γίνει. Ναι, εντάξει, απλή τροπολογία και σύντομα όπως την περιγράφετε, μετά τα λεφτά για να τα κάνεις όλα αυτά που είναι. Οκ, πάρε την αρμοδιότητα. Μα αυτή είναι η κλασική δικαιολογία των δημάρχων όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω θέλει βαθύτερη τομή. Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Θέλω να πω ότι είναι απλό να πεις θα πάρω εγώ και την υπόγεια διάβαση και το από πάνω και το πεζοδρόμιο και την εισίδα. Εγώ θα κόψω λαιμό μου να βρω τα λεφτά. Δεν έχω τέτοιο ζήτημα. Okay. Δεν έχω. Γιατί πολύ απλά τη δουλειά την ξέρω.
Γιατί αυτή είναι η παγίδα. Αλλά αν δεν πάρεις πόρους. Αυτή είναι η παγίδα. Με τι θα κάνεις την ασφαλτόστρωση. Είναι πολύ λογικό ότι με ρωτάτε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή είναι η παγίδα στην οποία έχει πέσει αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις ένα σύνταγμα το οποίο λέει ότι η μεταβίβαση πόρων πρέπει να αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται με μεταβίβαση πόρων. Σωστό είναι αυτό στη θεωρία. Στην πραγματική ζωή ποτέ δεν γίνεται. Σωστό. Άρα λοιπόν οι αυτοδιοικητικοί όλοι, επειδή θέλουμε και λίγο να έχουμε μια δικαιολογία, ένα άλοθη, να κρυβόμαστε, τι λέμε, α, το κακό κράτος δεν μας δίνει αρμοδιότητα, δεν μας δίνει πόρους, άρα λοιπόν δεν φταίμε εμείς, φταίει ξέρω εγώ ο Τσίπρας, ή φταίει ο Καραμαλής, ή φταίει ο Σαμαράς, ή όποιος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Πώς μπορεί να σπάσει, με εμάς να βγαίνουμε μπροστά και να λέμε, φέρτε τα σε εμάς και θα τα βρούμε. Θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Μάλιστα. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, είναι κατηγορηματικό. Και νούμερο 2, που είναι πολύ σημαντικό. Έχει έρθει ο κεντρικό κράτος και έχει νομοθετήσει την ανάπλαση ΑΕ. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτήν. Είναι μια αναπτυξιακή εταιρεία η οποία υποκαθιστά το Δήμο μέσα στο Δήμο. Με πρόεδρο τον υποψήφιο Δήμαρχο Πειραιά. Τον κύριο Μπελαβέλα. Δηλαδή λες, μα συγγνώμη τώρα, τότε γιατί κάνουμε εκλογές. Έχουμε κανένα λόγο να εκλέγουμε Δήμαρχο, αφού τον έχουμε τον άνθρωπο, έχουμε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορεί να γίνει έτσι δουλειά. Ο Δήμος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Γιατί ξαναλέω, ο Δήμαρχος πρέπει να είναι υπεύθυνος για όλα και πρέπει να είναι υπόλογος σε όλους. Και για να απαντήσω όμως ευθέως στην ερώτησή σας. Εδώ και πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση έχω ένα κανόνα. Όποιος είναι φίλος, όποιος βοηθάει την αυτοδιοίκηση, μας βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά μας, είμαι μαζί του. Όποιος μας θέτει εμπόδια, με βρίσκει απέναντί του. Και αυτό ισχύει σταθερά. Πόσες κυβερνήσεις έχουμε αλλάξει από το 2010, πόσους πρωθυπουργούς, πόσους υπουργούς. Βάλε. Ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγεται σχεδόν παιδαριώδες, παιδικό, αλλά εν τέλει είναι τόσο μα τόσο απλό. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε που σας αφορά προσωπικά. Η πορεία σας είναι ομολογουμένως αξιοσημείωτη. Από το πανέμορφο, αλλά λίγο μακρινό Καρπενήσι. Να το πούμε όμως το πανέμορφο, έτσι. Να το πούμε, γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω προσωπική γνώμη. Είναι τα βασικά της ζωής. Στην περιφέρεια, τώρα στο Δήμο Αθηνών, το κυκλώνεται το πράγμα δηλαδή και έρχεστε κοντά. Φίλοι, ο καθένας νομίζω να παραδεχθεί ότι πάντα ζητάτε την ψήφο. Είστε αιρετός. Και αυτό το λέω γιατί προέρχεστε από μια πολιτική οικογένεια. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και ίσως διαφορετικά ή πιο εύκολα. Ζητάτε την ψήφο και στα δύσκολα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Γιατί κάθε φορά κάνετε ένα επόμενο. Και δεν το λέω για να σας κάνω μια ερώτηση και να σας κάνω πάσα. Ρωτάω απλά. Εγώ που είμαι Δημότης Αθηναίων και ψηφίζω στο Δήμο Αθηναίων, εάν ψηφίσω Μπακογιάννη, θα είναι υποψήφιος ξανά και την επόμενη φορά για να μπορέσω να τον κρίνω για το έργο που αν εκλεγεί θα κάνει? Ή θα πει όχι, εγώ θα γίνω βουλευτής την άλλη φορά? Απολύτως. Ξέρετε τι, μου κάνουν την ίδια ερώτηση το 2010, όταν κατέβηκα η Δήμος Καπενήσιου. Μου λένε τώρα τι θέλεις, να εκλεγείς και μετά να φύγεις να πας για βουλευτής? Απάντησα όχι. Εδώ θα μείνω γιατί εμένα μου αρέσει η αυτοδιοίκηση. Μ' αρέσει αυτό το άμεσο, το απτό, το μετρήσιμο της αυτοδιοίκησης. Μου κάνει την ίδια ερώτηση το 2014, όταν ήμουν υποψήφιος περιφερειάρχης της Ελλάδος. Πάλι είπα, παιδιά, εγώ θα μείνω. Όπως και έμεινα. Και κάνω τη δουλειά μου και θα την κάνω μέχρι τέλους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για την Αθήνα. Και ξέρετε τι. Το ίδιο εννοείται. Θα διεκδικήσετε και επανεκλογή? Θα μείνω στην Αθήνα, προφανώς. Θα διεκδικήσω την επανεκλογή. Θέλω να έχω την ευκαιρία να κριθώ. Θέλουμε, μάλλον, γιατί είμαστε μια ομάδα, να έχουμε την ευκαιρία να κριθούμε, εφόσον βεβαίως μας εμπιστευτεί τώρα ο κόσμος, για τη δουλειά που έχουμε κάνει, για τα συν, για τα πλήν. Mm-hmm. Γιατί, ακούστε, επειδή είναι 4 μέρες πριν τις εκλογές, εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν θα γίνουν λάθη. Μόνο όποιος δεν το πείτε, δεν θα σας πιστέψω. Μόνο όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έντιμοι και πάρα πολύ ειλικρινείς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα και όταν κάνουμε τα λάθη, θα τα κάνουμε επειδή θέλουμε να κάνουμε το σωστό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.